Απενεμήθησαν πλακέτες για την πολύχρονη παρουσία του Δουβί στα γήπεδα. Οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν, ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω, με Κόρφα, Μπουντούρη, Πρέλεβιτς, Πασούλα και Μπάρλοου. Πρέλεβιτς, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του την Πέμπτη δεν έκανε χθες καμία προπόνηση, υπευλήθη σε θεραπεία. Υπενθυμίσουμε ότι ο Πρέλεβιτς χτύπησε το προηγούμενο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και έπαθε μια θλάση στους τραχαίους μυς. Ο Άρης θα ξεκινήσει Λιπηρίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, Μισούνοφ και Σέλερς. Κατά φαινόμενα ο ΠΑΟΚ θα έχει τώρα τρεις περιφερειακούς παίκτες, Κόρφα, Μπουντούρη και Πρέλεβιτς, και οι δύο κλασικοί του σέντερ, ο Φασούλας και ο Μπάρλου. Μπουντούρης, που εκτός απροόπτου θα πρέπει να αναλάβει και την φρούρηση του Νίκου Γκάλη. Ο Άρης θα ξεκινήσει με Γκάλη, Γιαννάκη, είναι οι δύο περιφερειακοί παίκτες, σε θέση forward. Με την παρουσία του Μισούνοφ και του Sellers, του Λιπηρίδη, συγγνώμη, θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα παίξει ο Sellers. Και οι δύο σέντερ θα πρέπει να είναι ο Μισούνοφ και ο Λιπηρίδης. Να δούμε βέβαια αν ο Μιχάλης Κυρίτσης, αφού ήδη έχει εντοπίσει ότι έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα με την καλή απόδοση του Μπάρλου και του Φασούλα, θα έχει βρει κάτι για να μαρκάρει πιο αποτελεσματικά τους δύο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε βέβαια το παιχνίδι να είναι στα ίδια πλαίσια με τα δύο προηγούμενα, δηλαδή αθλητικό, καθαρό και χωρίς παρεκτροπές. Εσείς βλέπετε το αποτέλεσμα των μεταξύ των συναντήσεων, Άρης ΠΑΟΚ 2-2, τις ημερομηνίες, με πρώτη την ομάδα που ήταν γηπεδούχος και το τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά από την στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. Τζάμπολ λοιπόν σε λίγα λεπτά. Σε λίγα δευτερόλεπτα καλύτερα, ανάμεσα σε Φασούλα και Σέλερς. Η μπάλα θα καταλήξει στο Γιαννάκη και η πρώτη επίθεση του Άρη. Σέλερς με αντίπαλο τον Μπάρλοου, ευστοχή. Το πρώτο καλάθι του αγώνα, ενώ υπάρχει πάλι πρόβλημα με το χρονόμετρο. Σταύρος Δουβής έχει διακόψει το παιχνίδι, δεν έχει ακουστεί βέβαια το σφύριγμά του στον Κόρφα. Ο χρόνος αντί να αφαιρείται, προστίθεται και έτσι το χρονόμετρο τώρα δείχνει, τώρα διορθώνεται η βλάβη, έδειχνε 20 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ενώ θα πρέπει μάλλον να είναι 19 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αποκαταστήθηκε. Μάλιστα πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρόεδρος του Παλέντε Σπορ μας είπε ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει από κακή συντήρηση ή από κάτι άλλο θετικό. Οι ηλεκτρολόγοι του σταδίου συνεχώς ασχολούνται με το χρονόμετρο, μάλλον ίσως σε κάποιο κακό χειρισμό. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πρόβλημα. 2-0 ο Άρης προηγείται του ΠΑΟΚ. 19 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας με αντίπαλο το Γιαννάκη. Βγαίνει ο Μπάρλο και του κάνει το screen. Μπουντούρης μαρκάρεται από τον Γκάλη. Πάλι Κόρφας με τον Γιαννάκη. Πρέλεβιτς που μαρκάρεται από τον Σέλερς. Πρέλεβιτς θα κάνει τη δίσδυση. Το rebound ο Σέλερς. Ποιος θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα αφήσει το Γιαννάκη. Γιαννάκης θα βρει το Λιπηρίδη. Δεν μετράει το καλάθι, λένε οι δύο διαιτέ. Ο κύριος Μάνος καταλογίζει φάουλ του Πρέλεβιτς πάνω στο Λιπηρίδη. Και ξανά η φάση. Η δίσδυση του Γιαννάκη βρήκε το Λιπηρίδη. Βλέπετε χαρακτηριστικά τη χειρονομία του Αντώνη Μάνου ότι δεν μετράει το καλάθι. Γκάλης με τον Μπουντούρη, Μισούνοφ αμαρκάριστος. Φασούλα στο rebound. Πρώτη πάσα στον Κόρφα. Σε μέν του μέν και οι δύο ομάδες. Μπουντούρης με αντίπαλο Γκάλη. Μπάρλοου με το Λιπηρίδη. Πρέλεβιτς αποφύγει τον Σέλερς, πέφτει πάνω στο Μισούνοφ. Κόρφας στους τριών πόντων. Και προβάδισμα στο ΠΑΟΚ. 3-2, 18 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης θα αφήσει τον Μισούνοφ. Μπάλα θα καταλήξει τον Κόρφα. Κόρφας επιχειρεί τη δίσδυση και θα πάρει φάουλ από τον Γιαννάκη. Αν δεν κάνω λάθος.
Και ξανά η φάση. Παναγιώτης Γιαννάκης πήγε να κλείσει το διάδρομο του Κόρφα. Και ο Αντώνης Μάνος καταλόγησε φάουλ πάνω στον playmaker του Άρη. Κόρφας πάντα με αντίπαλο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μπουτούρης με τον Γκάλι. Ξανά Κόρφας, Πρέλεβιτς με τον Σέλερς. Φασούλας. Επιθετικό καταλόγησε ο Σταύρος Δουβής του Πρέλεβιτς πάνω στον Μισούμεθ. Πρέλεβιτς, ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που έχει από τον Σέλερς. Δεν επιχειρεί σούτ, προσπαθεί να κάνει δίσδυση. Ενώ εσείς βλέπετε τον Χρήστο Μιχαηλίδη και δίπλα του μια άλλη μεγάλη μορφή του Άρη, τον Γιώργο Τσίκουρα. Μισούνοφ με αντίπαλο τον Φασούλα που δεν τον ακολουθεί. Σέλερς μαρκάρει από τον Μπάρλου. Λυπηρίδης θα αφήσει στον Μισούνοφ. 3 δευτερόλεπτα σφυρίζει ο Αντώνης Μάνος. Και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Νίκο Δεζριτζής. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Κόρφας σε ρόλο playmaker για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιαννάκη. Φασούλας με τον Μισούνοφ. Ο Σέλερς τελικά η μπάλα θα καταλήξει στο Γιαννάκη. Ο Σέλερς δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Γιαννάκης θα κάνει τη δίσδυση και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και ξανά προβάδισμα για τον Άρη. 4-3, 17 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Ξανά η θαυμάσια προσπάθεια του Γιαννάκη, ο οποίος απέφυγε τον Κόρφα στην αρχή και στον αέρα τον Φασούλα και πέτυχε 2 πόντους για τον Άρη. Κόρφα στη δίσδυση θα αφήσει ανενόχλητο στην μπάλα στο καλάθι του Άρη. 5-4 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Γιαννάκης στον Λυπηρίδη, ξανά Γιαννάκης. Μισούνοφ το επιθετικό rebound. Και 6-5. Προβάδισμα ξανά για τον Άρη. 17 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 20 πρώτα λεπτά. Κόρφας. Έχει πάντα αντίπαλο το Γιαννάκη. Μπάρλο με το Λυπηρίδη. Ευστοχιό Μπάρλου, 7-6, προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Και στιγμής βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Οι παίκτες, παρά την κρισιμότητα του αγώνα, δεν είναι τόσο αγχωμένοι. Μετράει το καλάθι, όχι. Όχι, λέει ο Σταύρος Δουβής. Υποδεικνύει φάουλ στον Μπουντούρη. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Το φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Νίκο Γκάλι. Λέγαμε ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ευτυχώς το άγχος από την κρισιμότητα του αγώνα δεν έχει επηρεάσει τους παίκτες. Σέλερς με στη ρακέτα, με αντίπαλο το Φασούλα. Μισούνοφ δεν συγκράτησε την μπάλα. Κόρφας. Κόρφας προσπαθεί να σπρώξει. Πάω το Πρέλεβιτς στο φωτοσούτ. Λυπηρίδης αφήνει στο Γιαννάκη. Γκάλης. Με αντίπαλο το Μπουντούρη. Μπουντούρη στο rebound, πρώτη πάσα στον Πρέλεβιτς. Προσπαθεί να ευνηδιάσει, θα βγάλει στον Κόρφα, στου 3 πόντων. Και 16 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. 16 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Σέλερς αστόχησε, ο Λυπηρίδης γυρίζει την μπάλα μέσα στο τερέν, στον Γκάλι. Μένει ο Μισούνοφ πάνω στον Μπουντούρη για το screen. Γκάλις προτιμά να δώσει το Γιαννάκη. Γιαννάκη στη δίσδυση, επιθετικό φάουλ υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Να ξαναδούμε τη φάση. Γιαννάκης πέφτει πάνω στον Μπάρλου. Κύριος Μάνος χρεώνει επιθετικό φάουλ την ενέργεια του Γιαννάκη. Πρέλεβιτς, στη νέα επίθεση του ΠΑΟΚ αφήνει στον Κόρφα. Κόρφας θα κάνει τη δίσδυση, πετάει την μπάλα, βήματα. Το καταλογίζει ο Αντώνης Μάνος, ενώ ο Κόρφας διαμαρτύρεται για φάουλ. Το 16 θα παραμείνει, 15 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Κόρφα πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη και δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ δεν ξέρω...
Όχι, απ' έξω λέει ο Αντώνης Μάνος. Θεωρεί ότι ο Γιαννάκης προσπαθούσε να δώσει πάσα. Έχω την εντύπωση ότι, όμως ότι αφού ο Γιαννάκης σηκώθηκε στον αέρα, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ναι, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Κακώς θεώρησε ο Αντώνης Μάνος ότι είναι πάσα. Το καλάθι μετράει και δικαίωμα για μία βολή στον Νίκο Γκάλι. Μετά την έξοχη ενέργειά του κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ, απέφυγε το μαρκάρισμα του Μπάρλου, πέτυχε το καλάθι, πήρε δικαίωμα για μία βολή. Το σκορ έγινε 18. 15 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Νίκος Γκάλης στην οθόνη σας. Και 19 μετά την εύστοχη βολή του Νίκου Γκάλη. Κόρφας. Πάντα με αντίπαλο το Γιαννάκη. Κουντούρης μαρκάρεται από τον Γκάλη. Πρέλεβιτς. Χριστοφασούλα. Σέλερ στο rebound. Πρώτη πάσα στον Γκάλη. Γκάλης θα προχωρήσει, θα αφήσει την μπάλα. Δεν μετράει λέει ο Αντώνης Μάνος. Έχει υποδείξει φάουλ του Μισούνοφ. Δεν μετράει το καλάθι. Βλέπετε οι χαρακτηριστικές της κληρονομίας του Αντώνη Μάνου, ο οποίος λέει πως ο Μισούνοφ έδωσε αγωνιά. Το δέκτη σας ο Μισούνοφ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Γκάλης κάνει τη διείσδυση. Δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετιστικό το replay. Πρέλεβιτς και ο Λυπηρίδης επάνω του. Κουτούρης στον Φασούλα. Κόρφας. Θα βρει τον Μπάρλο, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Και 12-9. 14 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Σέλερς με τον Μπάρλο. Θα πετύχει δύο πόντους, θαυμάσια η ενέργεια του Σέλερς. Και 11-12, ξανά στον ένα πόντο η διαφορά. Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Σέλερς. Τώρα βγήκε ο Μισούνοφ. Ο Άρης παίζει ένα men to men με αλλοκάλυψη, δηλαδή οι παίκτες αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Φασούλας. Το rebound ο Γιαννάκης. Πρώτη πάσα στον Γκάλι. Και φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Νίκο Γκάλι. Ξαναβλέπουμε το καθαρό φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Νίκο Γκάλι. Συστάσεις του Σταύρου Δουβή σε Γκάλι και Μπουντούρη. Για κάποια μικροπροξήματα πριν η μπάλα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Σέλερ στο Γιαννάκη και Γκάλης με τον Μπουντούρη. Γκάλης που πλησιάζει. Σέλερς. Λυπηρίδης πήρε το rebound. Σουτάρει άστοχα αλλά πήρε φάουλα από τον Μπάρλου. Λυπηρίδης με το εντυπωσιακό του άλμα που κερδίζει αρκετές φορές από το rebound. Ξαναδούμε τη φάση. Το σουτ το άστοχο του Λυπηρίδη. Και εδώ το φάουλ του Μπάρλου με το χέρι του στο που χτύπησε το κεφάλι του Λυπηρίδη. Γκάλης με τον Μπουντούρη. Νέο φάουλ που καταλογίζει ο Αντώνης Μάνος πάνω στο νεαρό. Σίγουρα δύσκολος ο ρόλος του Μπουντούρη, συμπλήρωσε τρία φάουλ. Πάω που έχει φτάσει τα 7 φάουλ, ο Άρης έχει 3. Δικαίωμα για μία σημεία βολές στον Νίκο Γκάλη. Σέλερ, συγγνώμη, Μπάρλου το rebound. Θα αφήσει στον Κόρφα. Κόρφας με το Γιαννάκη. Αποφεύγει και ο Μισούνοφ επάνω του. Φασούλας για τον Πρέλεβιτς, στου τριών πόντων.
έψω φώτο σου του Ντάνε Πρέλεβιτς. Και 15-11, 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης πλησιάζει, θα αφήσει τον Μισούνοφ, ο οποίος θα αποτύχει στο κάρφωμα. Γιαννάκης όμως θα κερδίσει την μπάλα. Θα ευστοχίσει παρά την πίεση του Φασούλα και 15-13. Στους δύο πόντους η διαφορά. 12 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Έχουμε συστάσεις του Σταύρου Δουβή και τον Μισούνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κόρφα σε ρόλο playmaker. Και πάντα σκιά του Γιαννάκης. Πρέλεβιτς με τον Μπάρλο. Τον μαρκάρει από την αρχή του αγώνα. Θα κάνει τη δίσδυση ο Πρέλεβιτς, θα στοχίσει. Θα πάρει την μπάλα, έχει πατήσει όμως γραμμή όπως υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Και κατοχή για τον Άρη. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης θα πλησιάσει, θα αποφύγει και το Φασούλα. Και θα ισοφαρίσει 15-15, 12 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας. Βγήκε και ο Λυπηρίδης επάνω του. Πρέλεβιτς με τον Σέλερς. Και είναι ο Λυπηρίδης επάνω του τώρα. Βλέπετε το μέλη του μένει με αλλοκάλυψη που λέμε ότι οι παίκτες του Άρη αλλάζουν τα μαρκαρίσματα των παικτών. Πρέλεβιτς. Ίσως έγιναν και κάποια βήματα εκεί. Μπάρλου. Το rebound από το Λυπηρίδη. Τέλειωνε ο χρόνος, ο Μπάρλο αναγκάστηκε να σουτάρει κάπως άτσαλα. Γιαννάκης στον Γκάλι. Γκάλις με τον Μπουντούρη. Θα βρει τον Σέλερς και ο Σέλερς θα καρφώσει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Φασούλα για κόψιμο. Ευχάριστο που βλέπουμε ωραίες φάσεις στο σημερινό παιχνίδι, ενώ έχουμε time out που ζητά ο Dragan Sakota. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Πρέλεβιτς κάνει μια διείσδυση, θα πείσει στον Μπάρλο. Ο Μπάρλο θα πετύχει το καλάθι και θα πάρει το φάουλ από τον Μισούνοφ. 17-17, 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δικαίωμα για μία βολή στον Μπάρλο. Λέγαμε ότι γίνεται ένα πολύ όμορφο παιχνίδι σήμερα. Έχει πολλές και ωραίες φάσεις και κάτω από τα καλάθια. Στη θέση του Μπουντούρη περνάει ο Παπαχρόνης. Ο Πρέλεβιτς θα είναι αυτός που αναλάβει τώρα τον Νίκο Γκάλι. Να δούμε. Και από μένα μας λυθούν δύο απορίες. Αν ο Μπάρλο με τον Φασούλα θα έχουν την ίδια καλή απόδοση των δύο τελευταίων αγώνων και αν ο Νίκος Γκάλης θα κάνει περισσότερες προσπάθειες στο σημερινό παιχνίδι για να διευρύνει και τις προοπτικές στο σκοράρισμα του Άρη. Ο Φασούλας πήρε το rebound. Κόρφας για τον Μπάρλο. Ξανά Κόρφας. Σου τριών πόντων. Και 21-17. 10 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης που στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει κάνει 15 και 18 προσπάθειες. Πολλές λίγες για έναν σκόρερ και μάλιστα επίπεδου Γκάλη. Ο Σέλερς αστόχησε δύο φορές. Παπαχρόνης στο rebound. Και Κόρφας τώρα ξανά οργανωμένη επίθεση του ΠΑΟ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Αγγελίτης για τον Άρη. Κόρφας πάντα με το Γιαννάκη. Ο δέκτης σας ο Δίνος Αγγελίδης. Θα πάρει φάουλα από το Μισούνοφ. Δεν έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Κόρφας. Ο Σταύρος Δουβής λέει ότι το φάουλα έγινε όταν ο Κόρφας ήταν ακόμα στο άπεδο του γηπέδου και όχι στον αέρα για να αποκτήσει δικαίωμα για δύο βολές. Και έτσι μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Μισούνοφ που έφτασε τα τρία φάουλ. Πρέλεβιτς. Βγήκε ο Σέλερς επάνω του. Είναι ο Γκάλης τώρα. Παπαχρόνης. Θα κόψει ο Σέλερς το σούτ. Παπαχρόνης θα κερδίσει την μπάλα όμως και θα κάνει το 23-17. 10 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Γκάλης. Ο Παπαχρόνης έχει βγει να τον μαρκάρει. Φάουλ που υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος τον Παπαχρόνη. Ο οποίος ασφαλώς δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Το μαρκάρισμα βέβαια αυτό το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Σάκοτα κάτι θα σκέφτεται για να εμπιστεύεται τη φρούρηση του Γκάλη στον Παπαχρόνη. Αλλά σαφώς ο Παπαχρόνης υστερεί στο μαρκάρισμα περιφερειακού παίκτη. Και ειδικά του Γκάλη. Ενώ είναι πολύ καλό να μαρκάρει παίκτες που παίζουν πολύ πιο κοντά στο καλάθι.
Ο Γκάλης μετά την πρώτη βολή θα κάνει το 23-18. Και 23-19. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Ξανά Κόρφας. Πρέλεβιτς. 3-2 φαίνεται η άμυνα ζώνης του Άρη, αλλά ο Παύλου με ένα τρίποντο έκανε το 26-19. 9 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το πρώτο 20 λεπτά. Γκάλης. Νέος του αντίπαλος, προσωπικός αντίπαλος Παπαχρόνης. Και δεύτερο φάουλ του Παπαχρόνη, ο οποίος προσπάθησε ανορθόδοξα να ξεφύγει από το σκριν του Αγγελίδη. Ο Αντώνης Μάνος στο δέκτη σας. Και τώρα ξανά η φάση. Βλέπετε ο Παπαχρόνης που σπρώχνει τον Αγγελίδη για να ακολουθήσει τον Γκάλη. Ο Αγγελίδης αποκτά δικαίωμα για μία συν μία. 26-19 επαναλαμβάνω, προηγεί το ΠΑΟΚ του Άρη 9 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παπαχρόνης στο rebound μετά την άστοχη βολή του Αγγελίδη. Κόρφας. Ο 2-3 είναι τώρα η άμυνα του Άρη. Νέο σούτ πόντων του Μπάρλου, είναι και αυτό εύστοχο. Και 29-19, στους 10 πόντους η διαφορά. Γκάλης, νέο σούτ πόντων. Ανταποδίδει ο Γκάλης. Και 29-22. Ο Άρης εξακολουθεί στην 2-3. Μια ζώνη που έχει στόχο να περιορίσει τα σούτ των περιφερειακών, αλλά ελέγξει και τη δραστηριότητα των σέντερ μέσα στη ρακέτα. Για να δούμε τι θα πετύχει όμως. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Αφήσει τον Παπαχρόνη. Έχει πατήσει η γραμμή. Η ανάγκη στην επαναφορά στο Γκάλη. Γκάλης με αντίπαλο τον Παπαχρόνη. Θα πλησιάσει, θα αφήσει τον Αγγελίδη. Αυτός ξεμαρκάριστος θα μειώσει στους 5 πόντους. 29-24. 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Βλέπετε και τα τρίποντα. 3 ο Κόρφας, 2 ο Μπάρλου. Από ένα Γκάλης και Πρέλεβιτς. Κόρφας τον Πρέλεβιτς. Νέος του 3 πόντων. Το rebound του Γιαννάκης, ο οποίος σπρώχνει τον Άρη. Γκάλης ξανά Γιαννάκης. Προσπάθησε να αποφύγει τον Μπάρλου. Ο Αγγελίδης πήρε το επιθετικό rebound. Από μένα να δούμε αν μετράει το καλάθι. Όχι, έχει δώσει ο Σταύρος Δουβής σε επιθετικό φάουλ του Λυπηρίδη. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Καθώς ο Άρης έχει 6 ομαδικά φάουλ, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει τα 10. Τράγκαν Σάκοταν δίνει οδηγίες. Κόρφας με τον Πρέλεβιτς αλλάζουν την μπάλα. Πρέλεβιτς έχει μείνει ψηλά τώρα και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί την υπερφόρτωση. Στέλνει δηλαδή τον Μπάρλο και τον Κόρφα σε μία πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ, του Άρη, για να δημιουργηθεί ένας επιπλέον παίκτης. Όμως ο Πρέλεβιτς με αυτόν τον τρόπο έκανε το 31-24. Νέο του τρίτο πόντο του Γκάλη. Γκάλης που δείχνει σήμερα να είναι σε μεγάλη μέρα. Έχει φτάσει ήδη τους 11 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. 31-27, στους 4 πόντους η διαφορά. 7 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Πρέλεβιτς. Βλέπετε ο Μπάρλου που φεύγει και έρχεται από τη μεριά που είναι ο Κόρφας. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι υπερφόρτωση. Μπάρλου airball. Μπάλα θα καταλήξει στον Αγγελίδη. Πρώτη πάσα στον Γκάλη. Γκάλης πατάει. Νέο τρίποντο και 31-30. Από το μεγάλο αυτό παίκτη που λέγεται Νίκος Γκάλης. Έξι λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης με δύο τρίποντα έφερε τη διαφορά στον ένα πόντο. Πρέλεβιτς, Κόρφας,
Ο Γιώργος Μακαράς ετοιμάζεται να μπει μέσα στο παιχνίδι. Πάω που θέλει απέναντι στη ζώνη έναν ακόμα σουτέρ. Ενώ ο Πρέλεβιτς πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο. 34-30. Πολλά τρίποντα στο σημερινό παιχνίδι. Και δικαιολογεί βέβαια αυτό που λέγαμε ότι οι παίκτες δεν έχουν το στρες του μεγάλου αγώνα. Και ευτυχώς βέβαια για όλους όσους παρακολουθούν το παιχνίδι. Πρέλεβιτς αφήνει με το αριστερό την μπάλα. Λυπηρίδης τη διώχνει. Γκάλι στον Σέλλερς. Ο Σέλλερς δεν έχει πρόβλημα με τον πολύ κοντύτερο του Κόρφα. 34-32. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Περάσει και ο Σταυρόπουλος στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα τι άμυνα παίζει ο Άρης. Έχω την εντύπωση ότι γύρισε σε μέν του μέν. Κόρφα σε φτωχή στις τριών πόντων. 37-32. 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Και κυρίες και κύριοι βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όμορφο με πολλές φάσεις. Σαν για αυτή του Αγγελίδη που ξέφυγε τη φασούλα και πέτυχε το 37-34. Πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν και σήμερα. Αλλά από δύο μεγάλες ομάδες. Αν είτε το παιχνίδι στηρίζεται στην ποιότητα είτε στη δύναμη, το παιχνίδι θα είναι πάντα καλό. Κόρφα στη δίσδυση. 39-34. Γιαννάκης προσπαθεί να τα αποδώσει γρήγορα. Σέλλερς θα χάσει την μπάλα από παρέμβαση του Φασούλα. Ο Αντώνης Μάνος όμως λέει την μπάλα φύγει από τα χέρια του Σέλλερς και κατοχή ξανά για τον Μπάο. Ξαναδούμε τη φάση. Σέλλερς προσπαθεί να αποφύγει το Φασούλα. Φασούλας δεν ακούμπησε καν την μπάλα, έχω την εντύπωση. 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Σταυρόπουλος που πέρασε στη θέση του Παπαχρόνη. Έχει περάσει και ο Μακαράς στη θέση του Κόρφα. Γκάλης θα κερδίσει την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι. Ναι, μετράει λέει ο Αντώνης Μάνος. Και δικαίωμα για μία βολή ακόμα στον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έφτασε τους 16 πόντους. Βλέπετε τον Αντώνη Μάνο. Ξανά η φάση. Μετράει το καλάθι και μία βολή μετά το φάουλ του Σταυρόπουλου. 39-36. Στους 3 πόντους η διαφορά. Με πάντα προηγούμενη την ομάδα του ΠΑΟ. Ενώ απομένουν 4 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το rebound ο Φασούλας. Σταυρόπουλος κατεβάζει αργά-αργά την μπάλα. Μαρκάρεται από το Γιαννάκη. Ναι, ο Άρης που γύρισε τώρα σε man-to-man. Μακαράς, όχι τώρα. Είχε γυρίσει από την προηγούμενη επίθεση. Απλά είναι τώρα πολύ φανερή άμυνα του. Σταυρόπουλος βγήκε από πίσω ο Λυπηρίδης. Έκανε φάουλ πάνω στο Φασούλα, όπως υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Αντώνης Μάνος τον παίκτη σας υποδεικνύει την παράβαση στη γραμματεία. Ο Άρης που φτάνει τώρα τα 7 ομαδικά φάουλ. Έχει 11 ο ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Γκάλη. Γιαννάκης προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Μπάρλο μαρκάρεται από το Λυπηρίδη. Και ο Σταυρόπουλος από το Γιαννάκη. Ο Φασούλα έχει αναλάβει ο Αγγελίδης και τον Μακαρά ο Σέλλερς. Για να ολοκληρώσουμε με τα μαρκαρίσματα του παιχνιδιού του Άρη. Πρέλεβιτς. Μακαράς. Σταυρόπουλος. Αφήσει την μπάλα. Σέλλερς με δύναμη εντυπωσιακά στο rebound. Γιαννάκης είναι μόνος του. Πλησιάζει και προσπαθεί να αποφύγει το Φασούλα. Γκάλης. Γκάλης που περιμένει να γυρίσει και ο Λυπηρίδης. Σάκοτα ετοιμάζει και πολύ καλά κάνει τον Κόρφα. Φάουλ που καταλογίζει ο Αντώνης Μάνος. Επομένως δούμε αν είναι δύο βολές ή μία σημεία. Πρέλεβιτς θα περάσει στον πάγκο. Ο Κόρφας να πέρασε το παιχνίδι. Δύο βολές ήταν η παράβαση πάνω στο σούτ, όπως υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Το φάουλ που έκανε ο Μακαράς πάνω στον Νίκο Γκάλη. Στοχή στην πρώτη βολή ο Γκάλης, το 39-36 παραμένει.
και 39-37. Στους δύο πόντους η διαφορά. Με 17 πόντους από τον Νίκο Γκάλι. Από τον Πάοκ έχει πετύχει 13 ο Μπάρλου, 16 ο Κόρφας και 8 ο Πρέλεβιτς. Κόρφας, βγαίνει ο Γιαννάκης τώρα και τον μαρκάρι. Μακαράς. Φασούλα στο rebound. Θα στοχίσει το rebound ο Λυπηρίδης. Γκάλις. Είναι σαφέστατη η διάθεση του Άρη να πάει σε γρήγορες επιθέσεις. Γελίδης και 39-39. 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Άρης σοφαρίζει. Ενώ ετοιμάζει και το Σούποτιτς ο Μιχάλης Κυρίτσης. Μακαράς μαρκάρεται από τον Σέλερς. Για τον Μπάρλο βγαίνει μπροστά του ο Λυπηρίδης. Παίξε πολύ καλά μπροστά από τον Μπάρλο. Άμυνα ο Λυπηρίδης. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τον Πάου. Σε νέα επίθεση των 14 δευτερολέπτων. Λυπηρίδης που παραχωρεί τη θέση του στο Σούποτιτς. Και ο Φασούλας παραχωρεί τη θέση του στον Παπαχρόνη. Μπάρλου, βήματα, πολύ σωστή υπόδειξη του Νίκου Μάνου. Ο Μάνος, συγγνώμη, ενώ ο Μπάρλου δείχνει ατάχη με τον Σέλερς. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Σέλερς με τον Μπάρλου. Στοχείο Σέλερς. 41-39. Προβάδισμα για τον Άρη. 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας με τον Γιαννάκη. Βγήκε ο Αγγελίδης επάνω του. Ξανά ο Γιαννάκης τώρα. Παπαχρόνης. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Αγγελίδη. Θα έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Έχουμε time out που το ζητά. Για να δούμε. Ο Παπαχρόνης αστόχησε στη βολή. Αλλά τώρα ο Κόρφας με σου τριών πόντων δίνει ξανά προβάδισμα τριών πόντων στον Πάο. 44-41. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Σούποτιτς με τον Σταυρόπουλο. Επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο Αντώνης Μάνος. Η κίνηση του Σούποτιτς να ξεμαρκαριστεί από τον Σταυρόπουλο. Και ξαναβλέπουμε τη φάση που μας δίνει ο Νέστορας Παβέλας. Κάπως στραβηγμένο το σφύριγμα. Μακαράς το rebound από τον... Από ποιον, τελικά φάουλ του Μπάρλου, ναι. Φάουλ του Μπάρλου πάνω στο Γιαννάκη που υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Δεν μπόρεσε κανείς να συγκρατήσει την μπάλα και στην εξέλιξη ο Μπάρλου έκανε το τρίτο του φάουλ στο σημερινό παιχνίδι πάνω στο Γιαννάκη. Γιαννάκης που δείχνει να χτύψει στο πρόσωπο. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά από εκείνο το χτύπημα του Ατσέγκο στο Ευρωμπάσκετ του 87, ο Γιαννάκης τα αντέχει όλα. Ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν υπήρχε βέβαια κατοχή μπάλας από κανέναν, αλλά ο Μπάρλου σίγουρα έπεσε λίγο δυνατότερα από ό,τι επιτρέπεται πάνω στην μπάλα. Και για να ακριβολογούμε πάνω στο Γιαννάκη. Γιαννάκης αποκτά δικαίωμα για μία συν μία. Βλέπετε στον δέκτη σας. Έχει πετύχει 6 πόντους. Έχει κάνει 2 φάουλ με στιγμής. Παχρόνου στο rebound μετά την άστοχη βολή του Γιαννάκη. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Κατσίκης για λογαριασμό Πάου. Κόρφας με τον Γιαννάκη. Μακαράς. Ξανά Κόρφας. Ξεμαρκάρεται από το σκριν του Παπαχρόνη. Μακαράς με το Σούμποτιτς. Βγήκε ο Σέλερς πάνω στον Κόρφα. Αφήσει τον Παπαχρόνη. Στριφογυρίζει. Σταυρόπουλο σου τριών πόντων. Και 47-41. Στους 6 πόντους η διαφορά. 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Αγγελίδης θα αποφύγει τον Παπαχρόνη. Θα αφήσει την μπάλα εύκολα
Μπαρλοφοβήθηκε το τέταρτο φάουλ και 47-43. Ένα λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας με αντίπαλο το Γιαννάκη. Και έχω την εντύπωση ότι παρακολουθούμε το καλύτερο παιχνίδι από τα τρία τελευταία. Ενώ ο Κόρφας με αυτή τη διείσδυση έκανε το 49-43. Σέλερς, 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Σέλερς με τον Μπάρλου. Αφήσει στον Αγγελίδη. Και ευστοχεί ο Αγγελίδης. Λέγαμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ότι ο Αγγελίδης θέλει κάποια πίστοση χρόνου. Κόρφας. Τώρα τι γίνεται, ο Αντώνης Μάνος δίνει εξηγήσεις στον Σάκοντα και τον Κατσίκη. Έχει διακοπεί το παιχνίδι και έχει ζητήσει time out ο Μιχάλης Κυρίτσης. Ανδριο, Κατσίκης. Έχει σφυρίξει ο Σταύρος Δουβής και έχει υποδείξει φάουλ στον Γιαννάκη. Φάουλ στον Παναγιώτη Γιαννάκη πάνω στον Νίκ Κατσίκη και δικαίωμα για μία σημεία στον ομογενή του ΠΑΟΚ. Τρίτο φάουλ για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 16 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ προηγείται 49-45. Προηγουμένως να ζητήσω συγγνώμη, το time out το είχε ζητήσει ο κύριος Σάκοτα και όχι ο Μιχάλης Κυρίτσης. Κύριος Μάνος που κάνει κάποιες συστάσεις προς τον πάγο του ΠΑΟΚ. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης τον δέχτησες. Τώρα ο Κατσίκης. Μουσική 50-45 μετά την πρώτη βολή του Κατσίκη που πέρασε στη θέση του Μπάρλου. Και 51-45. 16 δευτερόλεπτα επαναλαμβάνω να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Πλησιάζει. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Έχει σφυρίξει ο Σταύρος Δουβής. Να δούμε όμως τι έχει σφυρίξει. Έχει δώσει φάουλ στον Παπαχρόνη. Έχει δώσει φάουλ στον Παπαχρόνη και είναι δικαίωμα για μία σημεία. Εσείς βλέπετε τον Παπαχρόνη να διαμαρτύρεται στο Σταύρο Δουβή. Κάπως πιο έντονα από όσο πρέπει ίσως. Για να ξαναδούμε τη φάση. Γιαννάκης εδώ πλησιάζει. Και ο Σταύρος Δουβής θεωρεί την επαφή με το σώμα του Παπαχρόνη. Φάουλ και δίνει δικαίωμα για μία σημεία στο Γιαννάκη. Απαχρώνει στο rebound μετά την άστοχη βόλη του Γιαννάκη. 3 δευτερόλεπτα απομένουν, ο Κόρφας πετάει την μπάλα η οποία δεν καταλήγει πουθενά. Το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει το σημείο αυτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 51-45 του Άρη. Να επιστρέψουμε στην Παιανία και σε μερικά λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Αποτέλεσμα του πρώτου, ενώ εσείς βλέπετε και τον πίνακα του σκορ και το συγκεντρωτικό. 51-45 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Άρη. Είπαμε στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου ότι σήμερα γίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και κοιτάξτε τα ποσοστά των ομάδων για να καταλάβετε αυτό που εννοούμε. Αν εξαιρέσουμε το 40% του Άρη στις προσωπικές που έχει 4 στις 10, για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι τα ποσοστά ευστοχίας των παικτών είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ο Άρης που έχει στα δίποντα 51% έχει ευστοχίσει σε 16 από τις 31 προσπάθειες. Ενώ έχει 100% ευστοχία στα τρίποντα, αφού οι παίκτες του έχουν ευστοχήσει σε τρεις προσπάθειες που έχουν πετύχει. Μάλλον που έχει πετύχει, αφού και οι τρεις είναι του Νίκου Γκάλη. Ο ΠΑΟΚ έχει 75% συμβολές, 47% στα δίποντα και προσέξτε πόσα τρίποντα έχουν επιχειρήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν επιχειρήσει 15 και έχουν ευστοχήσει στα 10. Να κάνουμε όμως μια... Να επιστρέψουμε μάλλον για λίγο ξανά στην Παιανία και θα είμαστε ξανά αφού οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Έχετε και κάποια συμπληρωματικά στατιστικά. Στα επιθετικά rebound ο Άρης έχει 6 ο ΠΑΟΚ 2. Στα αμυντικά έχει 9 ο Άρης, 11 ο ΠΑΟΚ. Στο σύνολο ο Άρης έχει περισσότερα, έχει 15 έναντι 13. 7 η assist από τον Άρη, 2 από τον ΠΑΟΚ.
Ενώ στα λάθη, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Μιχάλη Κυρίτση, βλέπετε ότι ο Άρης σήμερα είναι εντυπωσιακός. Έχει μόνο 2, ενώ πολύ καλός είναι και ο αριθμός των λαθών που έχει κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. 5. Αν υποθέσουμε ότι στα επόμενα 20 λεπτά οι δύο ομάδες κάνουν άλλα τόσα λάθη, μπορεί και λίγο περισσότερα, ένας αριθμός γύρω στα 12-13 λάθη είναι κάτι λογικό για την κρισιμότητα ενός τέτοιου αγώνα. Οι δύο διαιτητές δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι. Εμείς απλά να επισημάνουμε μερικά από τα στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου. Καταρχήν, να επαναλάβουμε, να βλέπουμε τα τρίποντα. Ο Κόρφας έχει πετύχει 5. Εντυπωσιακή παρουσία του, έχει αστοχήσει μόνο μία φορά. Ο Γκάλης 3, έχει αστοχήσει και στις 3 προσπάθειες που έχει κάνει για σου 3 πόντων και έχει αστοχήσει. Ο Πρέλεβιτς 2, ο Μπάρλοου 2 και 1 ο Νίκος Σταυρόπουλος. Λέγαμε λοιπόν ότι βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με πολλές φάσεις και ευτυχώς το άγχος δεν έχει επηρεάσει καθόλου την απόδοση των παικτών. Στους rebounder ο Λιπίδης έχει 6, όσα έχει και ο Παπαχρόνης. Ο Σέλλερς έχει 5, 4 ο Παναγιώτης Φασούλας και 2 ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κάτι νομίζω συνηθισμένο, ο Γιαννάκης να είναι πάντα στους πρώτους rebounder ενός αγώνα. Ο Άρης που σήμερα... Για να δούμε και τους scorers. Κόρφας 21, Γκάλης 17, Μπάρλο 13, Αγγελίδης 10 και Σέλλερς 10. Ο Άρης λέγαμε που σήμερα έχει καταφέρει να ελέγξει την παρουσία κυρίως του Φασούλα μέσα στο καλάθι του. Φασούλας που δεν έχει πετύχει κανένα πόντο μέχρι στιγμής, ενώ έχει αστοχήσει σε 4 προσπάθειες του. Αντίθετα, ο Μπάρλο που έχει πετύχει 13 πόντους έχει βρει περίπου λύσεις μακριά από το καλάθι. Θα είδατε άλλωστε ότι στον πίνακα των τρίποντων έχει ευστοχήσει 2 φορές. Βλέπουμε και τους παίκτες με τα φάουλ. Γιαννάκης, Κουντούρης, Μισούνοφ, Μπάρλο και Παπαχρόνης από 3 φάουλ. Ο Άρης από την άλλη μεριά βρήκε στο πρόσωπο του Ντίνου Αγγελίδη μία λύση κοντά στο καλάθι και αυτό ασφαλώς έχει φέρει το χαρακτηρισμό αμφίρροπο παιχνίδι στη σημερινή συνάντηση. Πάχου και Άρης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ποτέ δεν μπορούσε, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα να προβλέψει ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Να πούμε πως ανεξάρτητα με το ποια ομάδα θα κερδίσει σήμερα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ξανασυναντηθούν την Τετάρτη και αν χρειαστεί θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο, όπου θα ολοκληρωθεί και η σειρά των αγώνων της τελικής φάσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Επαναλαμβάνω ότι ο νικητής βάσει προκήρυξης πρωταθλήματος, εσείς βλέπετε τον Αντώνη Μάνων και τον κύριο Φάνη Ταρνατόρο να συζητούν. Νικητής λοιπόν πρωταθλητής, αν θέλετε, αναδεικνύεται η ομάδα που θα πετύχει 4 νίκες σε βάρος του φιναλίστ. Και μέχρι στιγμής ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι 2-2. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με Κόρφα, Μπάρλου, Φασούλα, Πρέλεβιτς. Ο Ιωάννου είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο παίκτης που θα αναλάβει στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου το μαρκάρισμα του Γκάλη. Μιχάλης Κυρίτσης παρακολουθεί την πεντάδα του ΠΑΟΚ για να δώσει κάποιες τελευταίες εντολές. Γκάλης, Σούποτιτς, Γιαννάκης, Σέλλερς, Αγγελίδης είναι οι 5 του Άρη που ξεκινούν αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με 3 περιφερειακούς ξανά ο ΠΑΟΚ, Ιωάννου, Πρέλεβιτς, Χόρφας, 2 σέντερ, το Φασούλα και τον Μπάρλο. Ο Άρης 2 περιφερειακούς, Γκάλη Γιαννάκη, forward θα παίξει σίγουρα τώρα ο Σούποτιτς που είναι και σούτερ. Και ο Σέλλερς υποχρεωτικά θα πάει κοντά στο καλάθι μαζί με τον Αγγελίδη, θα είναι οι 2 σέντερ της ομάδος του Άρη. Μπάλα θα καταλήξει τον Πρέλεβιτς. Πρώτη επίθεση δευτερόλεπτο ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας για τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου θα προχωρήσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. 53-45. Στους 8 πόντους η διαφορά. Γιαννάκης μαρκάρεται από τον Κόρφα. Ο Ιωάννου, ναι, ανέλαβε το μαρκάρισμα του Γκάλη. Σέλλερς με τον Μπάρλο. Ιωάννου θα πλησιάσει. Θαυμάσια αφήνει την μπάλα ψηλότερα από εκεί που πιθανά θα μπορούσε να την ακουμπήσει ο Παναγιώτης Φασούλας. 53-47. 19 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του σημερινού παιχνιδιού. Πρέλεβιτς με τον Σούποτιτς. Επιτυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι. 55-47. Γιαννάκης σου 3 πόντων. Μπάρλο στο rebound. Πρώτη πάσα στον Ιωάννου. Σε αργό ρυθμό. ΠΑΟΚ. Κόρφας.
Κορφάσης με αντίπαλο τον Γκάλ. Βγήκε ο Σέλλερς τώρα επάνω του. Σέλλερς και Κορφάς έχει μείνει μόνο στο Ιόν. Πρέλεβιτς με τον Σούμποτιτς. Παύλου με τον Σέλλερς. Έξω στον Ιόν. Στου τριών πόντων το rebound ο Σέλλερς. Σπρώχνει την μπάλα στον Αγγελίδη και αυτός την αφήνει στο Γιαννάκη. Και τώρα Γκάλης με αντίπαλο τον Ιόν. Γκάλης θα προχωρήσει. Το rebound ο Φασούλας. Κόρφας η πρώτη πάση. Κόρφας πλησιάζει. Μαρκάρεται πάντα από το Γιαννάκη. Μπάρλου πλάτη στο καλάθι με τον Σέλλερς. Πρέλεβιτς, στου τριών πόντων. Το rebound ο Αγγελίδης θα επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο πάνω στον Γκάλη. Γκάλης αποφεύγει τον Πρέλεβιτς. Γιαννάκης, στου τριών πόντων. Και 55-50. Στους 5 πόντους η διαφορά. 18 λεπτά πριν τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Γιαννάκης που έφτασε στους 9 πόντους. Κόρφας. Βγήκε ο Αγγελίδης επάνω του. Πρέλεβιτς, τσεμαρκάριστος. Πατούσε γραμμή, λέει ο Αντώνης Μάνος. Σουτ 2 πόντων λοιπόν. 57-50. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Σέλλερς με τον Μπάρλου. Θα βρει το Λυπηρίδη, θα κόψει ο Φασούλας, φάουλ όμως υποδεικνύει ο κύριος Μάνος. Δικαίωμα για δύο βολές. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ντίνο Αγγελίδη. 57-50, ο ΠΑΟΚ προηγείται, ήταν το πρώτο φάουλ αυτό του Παλίου Φασούλα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Άρη, 17 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αγγελίδης θα φτάσει τους 11 πόντους, θα μειώσει τη διαφορά στους 6. 57-51. Και 57-52 τώρα. Κόρφας που οργανώνει τη νέα επίθεση του ΠΑΟ. Με τον Γκάλη αντίπαλο. Κάνει τη δίσδυση, θα βγάλει στον Πρέλεβιτς. Στοχή στις 3 πόντων ο Πρέλεβιτς. 60-52. Στους 8 πόντους η διαφορά. Γιαννάκης. Σέλλερς με τον Μπάρλου. Φασούλα στο rebound. Πρώτη πάσα στον Κόρφο. Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς αποφεύγει το Σούποτιτς. Κακή μεταβίβαση για τον Ιωάννη. Η πάσα πίδρο οριζόταν. Κατέληξε out. Γκάλης. Θυμάζεται ξανά ο Λυπηρίδης. Γκάλης. Γραμματείας φωνάζει να διακοπεί το παιχνίδι. Τώρα γίνεται αντιληπτό από τους διαιτητές. Διακόπτεται ο Μιχάλης Κυρίτσης, είχε ζητήσει αλλαγή. Με το θόρυβο των θεατών. Με το θόρυβο που προκαλείται από τις φωνές των θεατών. Δεν είναι εύκολο οι διαιτητές να ακούσουν τις υποδείξεις της γραμματείας. Λυπηρίδης πέρασε στη θέση του Σούμποντιτς. Τώρα δηλαδή ο Σέλλερς θα βγει πιο έξω από το καλάθι να παίξει ρόλο forward, ενώ θα περάσει κοντά στο καλάθι ο Λυπηρίδης και όπως πάντα ο Αγγελίδης. Διαβουλεύσεις συνεχίζονται στη γραμματεία. Σταύρος Βύς λέει να περάσουν όλους τους πάγκους τους. Όσοι βλέπετε και τον Άρη Νικολάκη με το μικρόφωνο να ακούσουμε τι λέγεται. Φέρε την καραμούζα. Διορθώθηκε και ο χρόνος. 16 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 60-52. Και στη νέα επίθεση του Άρη, ο Γιαννάκης σε ρόλο playmaker με αντίπαλο τον Κόρφο. Σέλλερς όντως βγήκε λίγο πιο μακριά από το καλάθι. Παρακολουθείται πάντα τον Μπάρλο. Τώρα ο Σέλλερς με τον Μπάρλο. Κάνει τη δίσδυση, θα αφήσει στο Λυπηρίδη, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή για τον ΠΑΟ. Το 60-52 θα παραμείνει. Κόρφας, ο Άρης που γύρισε σε 2-3. Ναι, ξανά σε άμυνα ζώνης λοιπόν ο Άρης.
Πρέλεβιτς. Υποφεύγει το Λιπυρίδη. Φασούλας. Σέλλερς εντυπωσιακά το rebound. Πρώτη πάσα στον Γκάλι. Γκάλι σε σούτ τριών πόντων. Ναι. Και εύστοχος ξανά μια ακόμα φορά. Έχει ευστοχήσει σε 4 τρίποντα σήμερα ο Νίκος Γκάλης. 60-55. 16 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κόρφας, Πρέλεβιτς. Ξανά Κόρφας, Ιωάννου. Φασούλας, βάλω με στη ρακέτα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. 62-55. Παύλο που έφτασε τους 15 πόντους. Ξανά τελική προσπάθεια του Παύλου. Βάψε την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Γιαννάκης στον Αγγελίδη. Φασούλα δεν τον ακολουθεί. Λιπυρίδης. Αγγελίδης στο σούτ. Πρέλεβιτς στο rebound. Μακρινή παλιά στο Φασούλα. Ιωάννου. Φεύγει τον Αγγελίδη. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Δικαίωμα για μία βολή στον Ιωάννου. 64-55. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Φασούλας βρήκε τον Ιωάννου κάτω από το καλάθι. Ποιος απέφυγε τον Αγγελίδη. Μπάλα μπήκε στο καλάθι του Άρη. Δικαίωμα για μία βολή στον Ιωάννου. 64-55 στους 9 πόντους διαφορά. Και τώρα 65-55. 15 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γκάλης με τον Ιωάννου. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Μισούνοφ. Φάουλ του Ιωάννου που υποδεικνύει ο Σταύρος Δουβής. Μισούνοφ που πέρασε στη θέση του Αγγελίδη. Σέλλερς επαναφέρει την μπάλα. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Σέλλερς θα πάρει το φάουλ από τον Ιωάννου, δικαίωμα για δύο βολές. Σταύρος Δουβής στο δέκτη σας. Επαναλαμβάνω, τελευταίο παιχνίδι για αυτό το μεγάλο διαιτητή. Και ξανά η φάση. Το φάουλ του Ιωάννου, καθαρό, πάνω στο Μπραντ Σέλλερς. Σέλλερς εδώ τα συζητάει με τον Αντώνη Μάνο. Και τα στατιστικά του Σέλλερς, όπως μας θα δίνει ο Κώστας Γαλάνης. 65-56 μετά την πρώτη βολή του Σέλλερς. Αναλαμβάνω το χρόνο 15 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟ. Και τώρα 65-57. Ο Σέλλερς που έφτασε τους 12 πόντους. Και ξανά πρόβλημα με το ρολόι. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Παναλαμβάνω το χρόνο για να μην δημιουργηθεί καμιά παρεξήγηση. Βλέπουμε και τους scorers. Το ίδιο τον Γκάλης με 22. Κόρφας 21, Πρέλεβιτς 15. Μπάρλο 15, Αγγελίδης 12. Ξανά διαβουλεύσεις. Οι οποίες βέβαια ευτυχώς δεν έχουν καμία σχέση με απόφαση διαιτητού. Είναι κάποια παραξήγηση μεταξύ παραγόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Απομένουν λοιπόν, όπως δείχνει τώρα ο πίνακας, 15 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Βλέπετε και τον πίνακα στο πλάνο που μας δίνει ο Νέστορας Παβέλας. 65-57 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Και ξανά στους στατιστικούς πίνακες. Τα τρίποντα ο Κόρφας έχει 5, ο Γκάλης 4, ο Πρέλεβιτς 3, ο Μπάρλου 2, ο Παναγιώτης Γιαννάκης 1. Ένα έχει και ο Νίκος Σταυρόπουλος που δεν χώρεσε στην κάρτα. Χρόνος ξαναδιορθώνεται τώρα. 15 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Σταύρος Δουβής με τον κύριο Παπαδόπουλο στον πάγκο του Άρη. Κύριος Σταρνατόρος
Μεγάλες κηρύξεις, πιο πίσω ο Άγγελος Μιχόπουλος. Παράγοντες των δύο ομάδων. Και στο δέκτη σας ο Αντώνης Μάνος με τον Νίκο Γκάλη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ο χρόνος τελικά είναι 15 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει. Πρέλεβιτς στον Μπάρλο, Ιωάννου. Ιωάννου στο Φασούλα, μαρκάρεται από τον Μισούνο. Μπάρλο με στη ρακέτα. Θα χάσει την μπάλα, τελικά ποιος θα την κερδίσει. Ο Ιωάννου που την έβγαλε στον Πρέλεβιτς. Και ο Πρέλεβιτς θα κάνει το 67-57. Ενώ Σταύρος Δουβής διακόπτει το παιχνίδι για να σκουπιστεί το δάπεδο από τους παίκτες που πριν από λίγο διεκδίξαν την μπάλα. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, η ζέστη είναι αφόρητη μέσα στο γήπεδο. Παρακολουθούμε και κάποια πλάνα από τις κερκίδες. Βλέπετε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τώρα τους οπαδούς του Άρη. Σέλερς με αντίπαλο τον Μπάρλου. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γκάλης με τον Ιωάννου τώρα. Γκάλης πλησιάζει στον Σέλερς. Παρά την προσπάθεια του Μπάρλο θα ευστοχήσει. 67-59. 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Κόρφας. Με τον Γκάλη πάντα. Ιωάννου με τον Λυπηρίδη. Τώρα βγήκε ο Σέλερς πάνω στον Ιωάννου. Φασούλας με τον Μισούνοφ. Ξανά Ιωάννου. Το rebound ο Λυπηρίδης. Πρώτη πάσα στο Γιαννάκη. Ποιος θα αφήσει τον Γκάλη. Γκάλης με τον Ιωάννου. Πλησιάσει. Θα βγάλει στον Σέλερς. Rebound από τον Μπάρλο τελικά. Αλλά μάλλον κατέληξε τον Μπάρλο. Από τη διεκδίκηση Φασούλα Σέλερς. Κόρφας. Φεύγει και το Λυπηρίδη. Πρέλεβιτς. Σου τριών πόντων. Μισούνοφ το rebound. Πρώτη πάσα στο Γιαννάκη. Γιαννάκης απέφυγε τον Κόρφα. Έχω την εντύπωση ότι ο Ιωάννου του κάνει φάουλ. Κόρφα στον Ιωάννου. Πρέλεβιτς αφήσει τον Μπάρλο. Μπάρλο θα στοχίσει, θα σπρώξει την μπάλα ο Μισούνοφ, η οποία θα καταλήξει τον Γκάλη. Γκάλης στο Γιαννάκη. Σου τριών πόντων. Μισούνοφ το επιθετικό rebound και φάουλ του Μπάρλο. Για να δούμε. Μπάρλο ή Κόρφας. Ποιος παίκτης έχει κάνει το φάουλ. Ο Αντώνης Μάνος υποδεικνύει τον Κόρφα. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Δεν είχε προλάβει ο Μισούνοφ να σηκωθεί να σουτάρει. Δεύτερο φάουλ για τον Κόρφα. Ιωάννου, συγγνώμη, Γκάλης, πάντα με τον Ιωάννου. 67-59 παραμένει το σκορ, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Το πρώτο αστόχο τρίποντο του Νίκου Γκάλη. Ο Ιωάννου θα αφήσει στον Κόρφα, ο οποίος θα οργανώσει τη νέα επίθεση του ΠΑΟΚ. Κόρφας για τον Πρέλεβιτς, τον έχει αναλάβει ο Γιαννάκης τώρα. Ιωάννου με το Λυπηρίδη. Στον Ιωάννου βγήκε ο Σέλερς τώρα. Και ο Λυπηρίδης ανέλαβε τον Μπάρλο. Πρέλεβιτς. Το rebound από τον Σέλερς και φάουλ του Ιωάννου πάνω στο Μπραντ Σέλερς. 67-59 το σκορ. 12 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Ετοιμάζεται ο Γιώργος Μακαράς να περάσει στο γήπεδο. Γιαννάκης άφησε στον Γκάλη. Και ο Γκάλης που έχει αντίπαλο στο δεύτερο ημίχρονο τον Ιωάννου στη νέα επίθεση του Άρη. Μισούνοφ θα στοχίσει. Μπάλα θα καταλήξει τον Σέλερς. Λυπηρίδης τριφογυρίζει. Θα πάρει φάουλ από τον Φασούλα. Δικαίωμα για δύο βολές στο Λυπηρίδη. Επομένου να δούμε σε ποιον έχει χρεώσει φάουλ ο Αντώνης Μάνος. Ναι, στον Παναγιώτη Φασούλα. Φασούλας το δεύτερο του φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Στα ομαδικά φάουλ έχει 6 ο ΠΑΟΚ, 1 ο Άρης.
Υπηρίδης θα κάνει το 67-60. Και 67-61. Στους 6 πόντους η διαφορά. Κόρφας. Με τον Γκάλι. Κόρφας στη δίσδυση, θα πάρει φάουλα από τον Σέλλερς. Φραντ Σέλλερς το δέκτησας. Τώρα ο Ντόνις Μάνος που υποδεικνύει την παράβαση. Η μπάλα θα πεθεί από το πλάι. Το πρώτο φάουλ του Φραντ Σέλλερς. Στην επαναφορά ο Μακαράς. Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς τον έχει αναλάβει ο Γιαννάκης. Κακό το σούτ του Πρέλεβιτς. Το ριμπάμε από τον Γιαννάκη, ο οποίος θα βρει με θαυμάσια τον Γκάλι. Μια μακρινή πάσα από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη, τον μεγάλο Παναγιώτη Γιαννάκη. Και ο Γκάλις δεν θα δυσκολευτεί να μειώσει στους 4 πόντους. Στα 7-63. Να επισημάνω και τη στάση του Κόρφα στην τελευταία φάση, ο οποίος δεν προσπάθησε καν να μαρκάρει τον Γκάλι που ήταν στον αέρα. Κάτι τέτοιο ίσως εγκυμονούσε κινδύνους. Και μπράβο στον Τζον Κόρφα. Μακαράς στους 3 πόντων, έχει διακοπεί όμως το παιχνίδι. Φάουλ του Μισούνοφ υποδεικνύει ο Σταύρος Ντουβής, ενώ έχει στήσει time out ο Dragan Sakota. Πριν από λίγο ο Νίκος Γκάλης με ένα ακόμα καλάθι του έκανε το 67-65, ενώ απομένουν 11 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. Νέστορας Παβέλας ευτυχώς μας το ξαναδίνει. Νίκος Γκάλης παρά το μαρκάρισμα του Φασούλα πέφτει το καλάθι. Μακαράς στον Κόρφα. Πρέλεβιτς. Μακαράς πέρασε του Ιωάννου. Φάουλ που καταλόγησε ο Αντώνης Μάνος στην αρχή της προσπάθειας. Μπάλα δηλαδή θα παιχτεί από το πλάι. Φάουλ του Λιπηρίδη πάνω στον Μακαρά. Τρίτο φάουλ για τον Βασίλη Λιπηρίδη. Και έχουμε άμυνα ζώνης 2-3 ξανά από τον Άρη. Σέλλερς θα κόψει το Φασούλα. Μπάλα θα καταλήξει τον Γκάλι τώρα στο Γιαννάκη. Γιαννάκης θα κάνει τη δίσδυση, θα βρει τον Σέλλερς. Γιαννάκης. Στου 3 πόντων. Πρέλεβιτς στο rebound. Το 67-65 θα παραμείνει. 10 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πρέλεβιτς ξανά σε μεν του μεν. Γυρίζει ο Άρης, όχι. Φασούλας. Πρέλεβιτς. Βγήκε ο Γκάλης επάνω του. Μακαράς. Κόρφας. Μπάρλο προσπαθεί να διευκολύνει κάποιο σου του Κόρφα. Κόρφας θα κάνει τη δίσδυση έξω στο Μακαρά. Στου 3 πόντων το rebound ο Σέλλερς. Πρώτη πάσα στο Γιαννάκη. Γκάλης τον έχει αναλάβει την επιτήρηση το Μακαράς. Μισούνοφ. Ο Σέλλερς έρχεται εντυπωσιακά. Εκπληκτικό κάρφωμα από τον Μπραντ Σέλλερς. Και 67-67. 9 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ξανά η φάση. Το αδύναμο σου του Μισούνοφ. Και έρχεται πίσω από τον Μπάρλο Σέλλερς, έχοντας και καλύτερη θέση, να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟ. Πρέλεβιτς, το παιχνίδι ανάβει. Κόρφας. Πρέλεβιτς ξανά. Μακαράς, Φασούλας, πλάτη στο καλάθι με το Μισούνοφ. Φάουλ που υποδεικνύει ο Σταύρος Βιβής. Φάουλ πάνω στο Μισούνοφ, ναι. Και είναι το 5ο φάουλ του Μισούνοφ στο σημερινό παιχνίδι. Θα αφήσει τη θέση του στο Σούποτιτς. Και ξανά η φάση. Η Σούνοφ που άπλωσε το γόνατό του, όπως υποδεικνύει το replay που βλέπετε και ο Σταύρος Ντουβής. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Μακαράς τον Κόρφα. Ξανά Μακαράς. Σταυρόπουλος. Μακαράς. Έχει φύγει ο Κόρφας να πάει στη γωνία. Τώρα θα φύγει και ο Μακαράς εκτός από όχι. Κόρφας. Κόρφας που κλείνεται από Γκάλι και Σούποτιτς κερδίζει την μπάλα ο Γκάλης και φάουλ του Σταυρόπουλου στην εξέλιξη της φάσεως πάνω στον Νίκο Γκάλι. Είναι πολύ επικίνδυνο να στέλνει τον Κόρφα στη γωνία. Ο Σάκοτα, να βλέπετε, κλείνεται εκεί από δύο παίκτες του Άρη, από Γκάλι και Σούποτιτς. Είναι κοντός και δεν έχει την ευκαιρία να περάσει την μπάλα πάνω από κάποιο αντίπαλό του.
Και προηγουμένως ο Γκάλες του την έκλεψε στην προσπάθεια του Κόρφα να μεταβιβάσει την μπάλα σε κάποιο συμπαίκτη του. Και στην εξέλιξη έγινε το φάουλ που είδαμε. Σέλλερς επανέφερε στο Γιαννάκη. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Κόρφα. Σούμποτιτς με τον Σταυρόπουλο. Θα χάσει την μπάλα από τον Σταυρόπουλο. Ο Μπάρλο θα την αφήσει τον Κόρφα. Σταυρόπουλος, Μπάρλου, ξανά Σταυρόπουλος. Κόρφας ξανά στη γωνία. Κάνει τη δίσδυση, θα βγάλει στο Σταυρόπουλο. Το rebound, το Μακαράς. Ξανά επίθεση, νέα επίθεση, 30 δευτερόλεπτο του ΠΑΟΚ. Μακαράς, με στη ρακέτα στον Μπάρλου. Που φύγει αυτό στον Σέλλερς και ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 69-67, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης θα ισοφαρίσει. 69-69. Οι ομάδες έχουν φτάσει στους 70 πόντους και απομένουν 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παναλαμβάνω το σκορ 69-69. Κόρφας για το Μακαρά. Σταυρόπουλος. Κόρφας. Εύστοχος. 71-69. Σάκο Τάισο στέλνει τον Κόρφα εκεί πέρα που σήμερα είναι σε πολύ καλή μέρα. Στέλνει να δει στη γωνία του γηπέδου. Σε μια γρήγορη υπερφόρτωση να έχει ξεμαρκάρει στο σουτ. Για να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει όμως. Γκάλης. Σούμποτιτς. Ο Σέλλερς δεν κατάφερε με follow να πετύχει ένα νέο καλάθι. Σταυρόπουλος στον Κόρφα. Κόρφα στη δίσδυση. Θα βγάλει έξω στο Μακαρά. Είναι τρίποντο. Ο Γκάλης στο rebound. Γκάλης αποφεύγει τον Μακαρά. Θα δώσει τον Σέλλερς. Ξανά Γκάλης. Έχει σφυρίξει ο Αντώνης Μάνος. Έχει διακόψει το παιχνίδι. Θα περάσει ο Παπαχρόνης και ο Πρέλεβετς στη θέση του Κόρφα. Ενώ έχει καταλογιστεί φάουλ στο Μακαρά. Δικαίωμα για μία συν μία ο Σέλλερς. Ναι. Και ο Φασούλας. Ο Φασούλας αποσύρεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Παναλαμβάνω στη θέση τους πέρασε ο Παπαχρόνης και ο Πρέλεβιτς. Ο Σέλλερς μειώνει στον ένα πόντο, 71-70. Ο Σέλλερς που φτάνει τους 17 πόντους. Και τώρα 18. Και 71-71. 18 οι πόντοι του Σέλλερς. 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το σημερινό δραματικό παιχνίδι. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Μακαράς. Σταυρόπουλος. Ξανά Μακαράς. Παπαχρόνης κοντά στο καλάθι. Γιαννάκης στο επιθετικό, το αμυντικό rebound. Πρώτη πάσα στον Γκάλη. Γκάλης έχει αντίπαλο το Μακαρά. Πλησιάσει. Αγγελίδης. Βήματα που καταλογίζει ο Σταύρος Δουβής. Σταυρόπουλος στη νέα επίθεση του ΠΑΟΚ. 71-71 το σκορ. 6 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μακαράς. Ξανά Σταυρόπουλος, Πρέλεβιτς. Μακαράς. Παπαχρόνης. Σταυρόπουλος. Είναι σου 3 πόντων και 74-71. 3 πόντοι της διαφοράς υπέρ του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Γκάλης με το Μακαρά. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Ο Σταύρος Δουβής έχει καταλογίσει φάουλ στο Μακαρά. Είναι μία συν μία για τον Νίκο Γκάλη. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει τα 9 φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει τα 9 φάουλ. Ο Άρης 5.
Γάλλης που έχει φτάσει τους 26 πόντους σήμερα. 27 τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το φιλέ του Στεφάνη ούτε καν κουνήθηκε μετά τη βόλη του Γκάλη. Και αλίμονο σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτός ο μεγάλος σκόρερ έχει τελειώσει. Και 73-74. Στον ένα πόντο η διαφορά. 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. ΠΑΟΚ προηγείται με 74-73. Σταυρόπουλος, ο Άρης που γύρισε ξανά σε μεν του μεν. Πρέλεβιτς κάνει τη δίσδυση, θα αφήσει την μπάλα κάτω από το χέρι του Σέλερς. Διακόπτεται το παιχνίδι. Γίνονται κάποιες συστάσεις στο Γιαννάκη και τον Παπαχρόνη. Ξαναδούμε τη φάση. Έπαιρνε τη δίσδυση του Πρέλεβιτς που άφησε την μπάλα κάτω από το δεξί χέρι του Σέλερς που σηκώθηκε να κόψει τον Πρέλεβιτς. 76-73 έγινε το σκορ. Τα πνεύματα ηρέμησαν. Γιαννάκης με τον Πρέλεβιτς τώρα. Γκάλης πάντα με τον Μακαρά. Γκάλης θα πάρει φάουλ από ποιον? Από τον Σταυρόπουλο έχω την εντύπωση. Θα δούμε τι θα υποδείξει ο Αντώνης Μάνος. Όχι, στο Μακαρά έδωσε το φάουλ. Μακαράς που φτάνει τα 4 φάουλ. 5 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό εκπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. 76-73 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Άρη. Και ο Γκάλης έχει δικαίωμα για 2 βολές. Μετά την πρώτη βολή το σκορ θα γίνει 76-74. Θα παραμείνει στο 76-74. Ο Μακαράς στο rebound. Και τώρα ο Σταυρόπουλος που οργανώνει τη νέα επίθεση του ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπω να επανέρχεται και ο Κόρφας στο παιχνίδι. Μακαράς. Σταυρόπουλος με τον Γκάλη. Ο Πρέλεβιτς με τον Γιαννάκη. Αποφεύγει και τον Αγγελίδη. Μπάρλοου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Είναι όμως ξανά για τον ΠΑΟΚ. Δείτε, λένε ότι βγήκε από χέρια κάποιου παίκτη του Άρη. Μακαράς αποσύρεται στον πάγκο, στη θέση θα περάσει ο Κόρφας. Πρέλεβιτς κλείνεται εκεί. Σταυρόπουλος για τον Κόρφα. Κόρφας ευστοχή σε νέο τρίποντο. Στο δέκτη σας τον Κόρφας. Γκάλης. Μαρκάρεται τώρα από τον Πρέλεβιτς και ο Κόρφας έχει αναλάβει το Γιαννάκη. Διακόπτε το παιχνίδι από τον Αντώνη Μάνο, φάουλ του Πρέλεβιτς πάνω στον Γκάλη. Σταύρος Δουβής κάνει κάποιες συστάσεις, τώρα δείχνει στη γραμματεία το φάουλ του Πρέλεβιτς. Μία συν μία το δικαίωμα που απέκτησε ο Γκάλης μετά το τελευταίο ανορθόδοξο μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς πάνω. Ο ΠΑΟΚ που εξακολουθεί να προηγείται. 79-74, 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Και τον Γκάλη να έχει φτάσει στους 29 πόντους. Mm-hmm. 79-75 μετά την πρώτη βολή του Γκάλη. Και 79-76. 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σταυρόπουλος με αντίπαλο το Γιαννάκη. Σε μεν του μεν επαναλαμβάνω τώρα η άμυνα του Άρη. Ο Γκάλης έχει αναλάβει τον Κόρφα και ο Σούμποτιτς τον Πρέλεβιτς που αστόξει. Σέλερ στο rebound. Γκάλης. Γκάλης με τον Πρέλεβιτς, στους τριών πόντων το rebound από τον Σταυρόπουλο και φάουλ επιθετικό του Σέλερς που υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Ενώ ξαναπερνάει στο παιχνίδι ο Φασούλας στη θέση του Παπαχρόνη. Φασούλας που μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει κανένα πόντο. Έχει κερδίσει 6 αμυντικά και ένα επιθετικό rebound.
Κόρφας. 3 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. Κόρφας με τον Γκάλι. Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς με τον Σούμποτιτς. Πασούλας με τον Αγγελίδη. Θετικό rebound του Μπάρλου. Ποιος θα βγάλει έξω στον Κόρφα. Το rebound από τον Γιαννάκη. Το έκτο αμυντικό rebound του Παναγιώτη Γιαννάκη σήμερα. Γκάλι στον Σούμποτιτς. Πασούλας θα σπρώξει στο Σταυρόπουλο την μπάλα. Το 79-76 παραμένει. Μπάρλου θα πάρει το φάουλ από το Σούμποτιτς, ενώ απομένουν 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό παιχνίδι. Κύριος Μάνος που υποδεικνύει την παράβαση στη γραμματεία. Μπάρλου απέκτησε δικαίωμα για 2 βολές. Μπάρλο που έχει πετύχει 17 πόντους. 19 ο Πρέλεβιτς, 6 ο Σταυρόπουλος, 26 ο Κόρφας, 4 ο Παπαχρόνης, 2 ο Κατσίκης και 5 ο Ιόν. Σκόρερ του ΠΑΟΚ. Λιπηρίδης 2, Γιαννάκης 11, Γκάλης 31. Μισούνοφ 2, Αγγελίδης 12 και Σέλερς 18 είναι αντίστοιχα η σκόρερ του Άρη. Στόχησε στη δεύτερη βολή ο Μπάρλο. Με την προηγούμενη είχε κάνει το σκορ 80-76. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Αντώνης Μάνος. Έχει υποδείξει φάουλ. Το Φασούλα. Φασούλας που φτάνει τα 3 φάουλ. Μία συν μία δικαίωμα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μετά την πρώτη βολή του Γιαννάκη γίνεται το σκορ 80-77. 3 λεπτά επαναλαμβάνω και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό δραματικό παιχνίδι. Και 80-78 μετά τη δεύτερη βολή του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους. Κόρφας έχει αντίπαλο τον Γκάλι. Σταυρόπουλος που μαρκάρεται από τον Σέλερς. Μπάρλου, έχει δύο Σέλερς τώρα πάνω στον Μπάρλου. Πρέλεβιτς με το Σούμποτιτς. Πρέλεβιτς τριφογυρίζει, βρίσκει τον Μπάρλου, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη, παρά την προσπάθεια του Σέλερς, ο οποίος ευτυχώς που δεν χτύπησε με τη φορά που είχε. Ενώ ξαναβλέπουμε τι όμορφη φάση με πρωταγωνιστές τους δύο Αμερικανούς. Όμορφη προσπάθεια του Μπάρλου αλλά και του Σέλερς, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει την τάση να κυνηγάει, να κόψει την μπάλα στο κάρφωμα. Νέστορας Παβέλας μας ξαναδείχνει αυτή την όμορφη φάση. Στη συνέχεια ο Σέλερς παραλίγο να προσγειωθεί στην κάμερα του Μέγκα. Ευτυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μετά τη βολή του Μπάρλου το σκορ έγινε 83-78. 2 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Γιαννάκης στον Σούμποτιτς, ο οποίος μαρκάρεται από τον Σταυρόπουλο. Σέλερς με τον Μπάρλου. Και τώρα Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης σε φεύγει. Αγγελίδης. Μπάρλου το rebound. 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και το σημερινό παιχνίδι. Κόρφας. Κόρφας με αντίπαλο τον Γκάλι. Πρέλεβιτς. Με τον Σούμποτιτς. Θα αφήσει την μπάλα στο Φασούλα. Κόρφας, Σταυρόπουλος. Φασούλας με φόλο θα στοχίσει. Ο Σέλερς θα μαζέψει την μπάλα. Παίζεται, λέει ο Σταύρος Δουβής. Σούμποτιτς, στους 3 πόντων. Και 83-81. Στους 2 πόντους η διαφορά. 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. ΠΑΟΚ προηγείται με 2 πόντους, 83-81 του Άρη. Κόρφας με τον Γκάλι. Βγαίνει ο Μπάρλου για να ξεμαρκαριστεί ο Κόρφας. Μπάρλου. Πασούλας. Προσπάθησε να πάρει το rebound, την μπάλα όμως στα διάωτα από τα χέρια του Σούμποτιτς. Και ξανά κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε επίθεση των 30 δευτερολέπτων. Ενώ έχει ζητήσει time out ο κύριος Σάκοτα. Από το Αλεξάνδριο
Τώρα αρχίζει το παιχνίδι με την επαναφορά της μπάλας από τον Σταυρόπουλο στον Πρέλεβιτς. Κόρφας με τον Γκάλι. Σταυρόπουλος μαρκάρεται από τον Γιαννάκη. Ο Πρέλεβιτς από τον Σούμποτιτς. Βγήκε ο Σέλλερς πάνω στον Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος είναι κοντά το Γιαννάκης. Σταυρόπουλος θα αφήσει την μπάλα να κυλήσει out. Είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε από τα χέρια του Γιαννάκη μπάλα out. Ενώ απομένουν 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ την επίθεσή του. Πρέλεβιτς. 8-7 δευτερόλεπτα. Πρέλεβιτς θα κάνει τη διείσδυση. Θα στοχίσει. Το rebound το Γιαννάκης. Σέλλερς. Σούμποτιτς. Γιαννάκης. Γιαννάκης στον Αγγελίδη. Ξανά Γιαννάκης. Σούμποτιτς. Γκάλης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. 25 δευτερόλεπτα, 24, 23 τώρα, 21. Σούμποτιτς του 3 πόντων. Κόρφα στο rebound και φάουλ του Γιαννάκη πάνω στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. 16 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι και έχουμε time out που ζητά αυτή τη φορά ο Μιχάλης Κυρίτσης. Στο Άρτο Αλεξάνδριο, ο Κόρφας έχει δικαίωμα για μία συν μία. Μετά το φάουλ, το επιθετικό φάουλ του Γιαννάκη. Επαναλαμβάνω, απομένουν 16 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Και ο ΠΑΟΚ προηγείται 83-81. 84-81 μετά την πρώτη βολή του Κόρφα. Και 85-81. Γιαννάκης, ο Άρης που θα επιδιώξει μια γρήγορη επίθεση. Γιαννάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 85-83, 9 δευτερόλεπτα. Σέλλερς θα κάνει κακή μεταβίβαση. Ο Αγγελίδης θα κλέψει την μπάλα. Γιαννάκης του 3 πόντων είναι εύστοχο και ο Άρης στην εκπνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι το τέλος ενός τέτοιου αγώνα, μόνο ένα μεγάλο άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να το προσφέρει. Το τι γίνεται μέσα στο Αλεξάνδριο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Νέστορας ο Παβέλας να έχει τη δυνατότητα να μας ξαναδείξει αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παναλαμβάνω ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν ηττημένοι. Ο μεγάλος νικητής είναι το μπάσκετ και αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες που τις εκπροσωπούν. Βλέπετε τον Μπάρλοου, ο οποίος κάνει κακή μεταβίβαση. Θα κλέψει ο Αγγελίδης, θα δώσει τον Γκάλι. Ο Γκάλις θα δώσει την μπάλα στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης έξω από τα 6-25. Ευστοχή και ακριβώς την εκπνοή του παιχνιδιού ο Άρης, με συγχωρείτε, θα πάρει μια πολύ σπουδαία αποφασιστική νίκη. Έτσι λοιπόν ο Άρης παίρνει ένα νέο προβάδισμα με 3-2. Παναλαμβάνω, ό,τι και να πει κανείς για ένα τέτοιο παιχνίδι είναι λίγο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές και των δύο ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Άρη, στους τεχνικούς τους. Παναλαμβάνω ότι τη συγκίνηση αυτή μόνο ένα άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να τη δώσει. Και ο Νέστορας Παβέλας από άλλη κάμερα μας ξαναδίνει ξανά τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Ο Αγγελίδης, που είναι η αποκάλυψη του παιχνιδιού σήμερα, κλέβει την μπάλα, δίνει στον Γκάλι, ο Γκάλι στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης βλέπετε ευστοχή σε σουτ 3 πόντων και κάνει το τελικό σκορ 86-85 για τον Άρη. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Παιανία.